Ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώνας του ολοκληρωτικού πολέμου. Αυτό σημαίνει ότι κατά τους πολέμους χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό των εμπλεκόμενων χωρών. Στο όνομα του πολέμου σκοτώθηκαν όλοι αδιακρίτως, στρατιώτες, άμαχοι, παιδιά, άρρωστοι, πλούσιοι και φτωχοί. Παλαιότερα οι πόλεμοι διεξάγονταν από επαγγελματίες στρατιώτες και συνήθως μακριά από πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ο ολοκληρωτικός πόλεμος γέννησε την ιδέα του εσωτερικού μετόπου. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Σεραίοι πήραν μέρος εκτός από τις μάχες στα Αλβανικά βουνά και στη μάχη των Οχυρών του Ρούπερ. Στις 9 Απριλίου 1941 έφτασε το πρώτο γερμανικό στράτευμα στην πόλη των Σερών ως επιβεβαίωση της κατάληψης της πόλης. Στις 23 Απριλίου 1941 τα βουλγαρικά στρατεύματα εισέβαλαν στην πόλη των Σερών, φέρομεν εν γνώση των κατοίκων των πόλεων Σερών ότι από σήμερον η εξουσία Σερών παρεδόθη στα βουλγαρικά στρατεύματα. Ονομάζομαι Μαρία Βενέτη. Το 1940 ήμουν 14 χρονών. Με το που ακούσαμε την κήρυξη του πολέμου, τρομοκρατηθήκαμε. Μαζευτήκαμε στις βρύσες για να πάρουμε νερό να έχουμε και για να συζητήσουμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Στη συνέχεια, όλοι γύρισαν στα σπίτια τους και περίμεναν τις εξελίξεις. Οι καμπάνες χτυπούσαν και η νεολαία άρχισε να βγαίνει για να πάει στο στρατό. Όταν πρωτοήρθαν οι Βούλγαροι, δεν ήταν ιδιαίτερα σκληροί. Γι' αυτό και εμείς δεν τους φοβόμασταν και προσπαθούσαμε να τους καλοπιάσουμε. Όσο όμως περνούσαν τα χρόνια, γίνονταν πιο σκληροί και καταπιεστικοί. Κάθε μέρα έκαναν περιπολίες και εμείς μόλις τους βλέπαμε κρυβόμασταν. Από ένα ραδιόφωνο που υπήρχε στο καφενείο του χωριού, πληροφορηθήκαμε μαζί με τους συγχωριανούς μου ότι οι Έλληνες σταγονιστές ετοιμάζονταν να πολεμήσουν εναντίον των Ιταλών. Ήταν τότε που η Ιταλία ζήτησε να περάσει με τα στρατεύματά της μέσα από την Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς είπε το θρηλυκό όχι. Οι γυναίκες του χωριού έπλεκαν ρούχα και ετοίμαζαν προμήθειες για τον ελληνικό στρατό που πολεμούσε στα αλβανικά βουνά. Ονομάζομαι Κυριακόπουλος Γεώργιος και το 1940 ήμουν 19 ετών. Ο πατέρας μου από πληροφορίες που μάθαινε άρχισε να συγκεντρώνει εφόδια για το ενδεχόμενο της κήρυξης πολέμου. Σχεδόν ένα μήνα αργότερα και συγκεκριμένα στις 15 Μαΐου έφτασε στο χωριό μας η πρώτη πολιτική διοίκηση των Βουλγάρων. Το 1940 ήμουν 14 ετών. Στις 6 Απριλίου, πρωί της Κυριακής, ξυπνήσαμε από βομβαρδισμούς. Κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής επικρατούσε φόβος και τρόμος. Οι Βούλγαροι έμπαιναν στα σπίτια και μας έπαιρναν τα τρόφιμα. Μας χτυπούσαν, μας μιλούσαν άσχημα. Ο φόβος κυριαρχούσε παντού. Η εδώ παρουσία τους δεν ήταν καθόλου επιθυμητή, γιατί μας βασάνιζαν πάρα πολύ. Μας έδαιναν στους δρόμους όταν μας έβλεπαν, μας έπαιρναν τα σπίτια μας και ό,τι άλλο ήθελαν, όπως τρόφιμα, έπιπλα, μέχρι και τις πρίκες των κοριτσιών. Τα βράδια μας απαγόρευαν να έχουμε φως, γι' αυτό το λόγο οι περισσότερες οικογένειες έβαζαν στα παράθυρα σκούρα πανιά. Όλο το χωριό είχε γεμίσει ψήρες, διότι δεν είχαμε νερό και σαπούνι να πληθούμε. Μας πήραν τα χωράφια και επιπλέον σε 40 καινούργια σπίτια νεοσουλειωτών, οι οποίοι εκτοπίστηκαν στη Βουλγαρία, ήρθαν αντίστοιχα 40 οικογένειες από τη Βουλγαρία για να εγκατασταθούν. Οι ίδιοι έφεραν γι' αυτόν τον λόγο δασκάλους από τη Βουλγαρία για να διδάσκουν βουλγαρικά, αλλά κανείς δεν πήγαινε. Μας επέβαλαν να μιλούμε τη βουλγαρική γλώσσα, κάτι που εμείς δεν το κάναμε. Η πείνα, ο λοιμός, οι αρρώστιες και το κρύο βασάνιζαν το λαό μας, ο οποίος δεν είχε τα απαραίτητα για να τα αντιμετωπίσει. Η αδελφή μου πέθανε από την πείνα και από την αρρώστια, εφόσον ο πατέρας μου δεν ήταν εκεί για να τη βοηθήσει. Στο χωριό λειτουργούσε βουλγαρικό σχολείο. Υπήρχε βούλγαρος δάσκαλος στο χωριό που ζούσε με την οικογένειά του. Όμως, λίγα παιδιά πήγαιναν στο βουλγαρικό σχολείο. Τα περισσότερα κρύβονταν και δεν πήγαιναν γιατί δεν ήθελαν να μάθουν βουλγαρικά.
είχαν αρκετά τρόφιμα. Τα ρούχα τα φτιάχναμε μόνοι μας με μαλλί, όπως φούστες, φανέλες και μπλούζες. Άνδρες και γυναίκες φορούσαν μάλινα ρούχα. Τα φαγητά που υπήρχαν ήταν τα εξής. Μπομπότα γινόταν από καλαμποκίσιο αλεύρι. Πληγούρι γινόταν από σπασμένο σιτάρι. Μερικοί που δεν είχαν τίποτα να φάνε έσπαζαν τα φασόλια και τα έκαναν αλεύρι για να φάνε. Γλυκά δεν υπήρχαν τότε. Εμείς τρώγαμε σουρμπέτι ή αλλιώς ζαχαρονέρι, με νερό, ζάχαρη και λίγο ξύδι. Τα επαγγέλματα που ασκούνταν ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Οι κάτοικοι δεν γνώριζαν άλλες δουλειές. Η καθημερινή μας διατροφή προλάμβανε τα εξής. Μπομπότα, κατσαμάκι, ψιρούκι, αρμούδα. Το κατσαμάκι φτιάχνονταν από καλαμποκίσιο αλεύρι που το βράζανε και συνέχεια το τρώγανε στη συνέχεια στο ταψί. Το ψιρούκι γινόταν από αλεύρι που το τρίβαμε σταγόνες νερού ώστε να γίνει σαν χοντροκομμένος τραχανάς και στο τέλος το βράζαμε σαν χυλό. Η αρμούδα παρήχε σπασμένο σκόρδο με αλάτι, ξύδι, νερό και λάδι, μόνο αν υπήρχε. Τρώγαμε επίσης άγρια χόρτα σαν κύριο φαγητό. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω πως όταν βρίσκαμε κρέας κατζόχυρου, το καθαρίζαμε, το ψήναμε και το τρώγαμε. Πεινούσαμε και η κοιλιά μας φούσκωνε πολλές φορές μόνο από το νερό. Οι καθημερινές μας ασχολίες ήταν τα καπνά, αλλά και η καλλιέργεια σιταριού, καλαμποκιού, κρυθαριού και σίκαλης. Έγινε πιο έντονη και καταπιεστική τα τελευταία χρόνια, όταν ήρθε στο χωριό το τάγμα του θανάτου, δηλαδή μια ομάδα στρατιωτών. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος του χωριού. Μόλις τους βλέπαμε να περνάνε, μπαίναμε αμέσως μέσα στα σπίτια και δεν βγαίναμε έξω μέχρι να φύγουν. Το τάγμα αυτό έκανε πολλά τρομερά πράγματα. Ένα από αυτά ήταν ότι έκαψαν μια ολόκληρη οικογένεια μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Δύσκολα εκείνη τα χρόνια από όλες τις απόψεις. Η κατοχή έγινε πιο έντονη στο χωριό μας το 1943 όταν κάηκε το σπίτι του Δεδούση. Επικρατούσε σε όλα τα σπίτια φόβος και πανικός. Όλοι ήθελαν να μάθουν την αιτία, αλλά κανείς δεν τα κατάφερε. Είχαμε πανικοβληθεί και δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πως κάηκε έτσι μια ολόκληρη οικογένεια. Παρόλο που όλοι μας λυπηθήκαμε, κανείς δεν τόλμησε να βοηθήσει. Τρομερά και μόνο που τα θυμάται κανείς. Εύχομαι αυτά τα χρόνια να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά για κανέναν μας και για τον τόπο μας. J'aime la pluie, c'est une vieille amie. Elle fait remonter les odeurs de la terre. J'aime le vin, c'est mon vieux copain. Il sait m'enivrer aux moments opportuns. Et quand...